Η Ιωάννα Μάνδρου τώρα μαζί μας κύριε και κύριοι για να δούμε ε, τι είχε η σημερινή μέρα γιατί οι εισαγγελείς ε, της Αθήνας άνοιξαν πια το φάκελο. Περιλαμβάνει και αυτή την καταγεγραμμένη συνομιλία και ε, περιλαμβάνει και την κατάθεση του κυρίου Παπά ε, στην προανακριτική επιτροπή. Ξεκινάει η έρευνα. Τι θα ερευνηθεί τα πάντα. Είναι μια έρευνα που ξεκινάει, θα ερευνηθεί αν ο κύριο Παπά είπε την αλήθεια στην προανακριτική επιτροπή, θα ερευνηθεί τι είναι αυτό το υλικό, αν πρέπει να ληφθεί υπόψη, αν έχουν διαπραχθεί άλλα δικήματα. Δηλαδή, ανοίγει ένα χειρουργείο ΣΥΑ. παλιό χειρουργείο, mm. όχι τώρα που έχει πέριχο και βλέπει, mm. και κανεί δεν ξέρει τι θα βγάλει. Γιατί αυτέ οι έρευνε όταν ξεκινούν, είναι ακόμα πολύ πρόωρο να πούμε αν θα πάει πίσω στη Βουλή, τι θα διαπιστωθεί, με δεδομένο ότι. Ο κύριος Μιονή σήμερα μέσω του συνηγόρου του μας κατέστησε σαφές ότι ο πελάτης του έχει και άλλα αποκαλυπτικά στοιχεία χωρίς να προσδιορίσει με ακρίβεια αν αυτά είναι κασέτες, αν είναι μαγνητοφωνημένες συνομιλίες ή αν είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα ξεκινάμε Άρα, από μια έρευνα είμαστε στην αρχή, που έχει το, το ενδιαφέρον είναι. της και έχει παράγει, θα προσθέσω εγώ, σοβαρές πολιτικές συνέπειες ανεξαρτήτως της ποινική. Ναι. Πλευρά και τη ποινική διαδρομή που θα ακολουθήσει. Φανταζόμαστε, θα, θα ελεγχθεί και το αξιόπιστο αυτή τη ε, καταγραφή. Δεδομένου πρώτο, ότι πρώτο. ο Νίκο Παπά ε, καταγγέλει ότι είναι παραποιημένε αυτέ τι συνομιλίε και η γίνει πτική. Ε, θα υπάρξουν εμπειρογνώμονε που θα το Πρώ, ελέγξουν. Πρώτο, αυτό. πρώτο, ε. η νομιμότητα, αν έχει γίνει έτσι. Βέβαια, ο κύριο Μιονή σήμερα μέσω του δικηγόρου του υπεραμείνθηκε ότι η καταγραφή αυτή είναι έτσι και είπε ότι ο κύριο Παπά αυτά που λέει δεν ισχύουν. Αλλά αυτά θα αποδειχθούν στην πράξη mm -hmm. με τη δικαστική έρευνα και με τι πραγματογνωμοσύνε. Αλλά η δικαιοσύνη ξεκίνησε τη δουλειά. Οι πολιτικέ συνέπειε έχουν παραχθεί ω έναν βαθμό και θα δούμε αν από την έρευνα τη δικαιοσύνη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, η οποία είναι οξύτατη αυτή τη στιγμή, είδαμε και τις, ε, το non-paper του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ακούνε τα κόμματα τη αντιπολίτευση τα περί αυτοκαθάρσεω, Πώ θα εξελιχθούν αυτέ και πώ το ένα θα πυροδοτήσει το άλλο. Ναι, με τον ε, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, όπω είδαμε σήμερα, να μην αποκλεί και μια νέα εξεταστική ω αποτέλεσμα αυτή τη έρευνα. Θα το δούμε. Στο μεταξύ, είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα από την α, κυρία Τουλουπάκη, ε, ενοχλημένη από τα σχόλια του Υπουργού Ανάπτυξη, του κ. Γεωργιάδη Ιωάννα. Ναι. Με όλο το σεβασμό που τρέφουμε στην εισαγγελική ιδιότητα Σία και στο γεγονό ότι ελέγχεται η κυρία Τουλουπάκη, αντιλαμβάνεται κανεί ότι ο κάθε ένα που ελέγχεται και βάλετε, έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Εγώ ένα πράγμα θέλω μόνο να πω: ότι το τεκμήριο αθότητα πρέπει να ισχύει για όλου, όχι μόνο για του εισαγγελεί. Δηλαδή να ξεσηκώνονται και να θεωρούν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο για αυτού, ενώ το παραβιάζουν για απλού πολίτε, ανώνυμου ή επώνυμου. Και επιπλέον θα προσθέσω ότι οι εισαγγελεί δεν είναι πολιτικοί για να μιλάνε όλη την ώρα έχουν αρμόδια όργανα να πούνε τις απόψεις τους και να διασφαλίσουν το κύρος του λειτουργήματός τους, γιατί αυτό το έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες και λιγότερο οι ίδιοι. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.